Η κυβέρνηση θα επιβάλλει χαράτσια στα παλιά ρηπογόνα οχήματα που κυκλοφορούν στου δρόμου, αυξάνοντα τα τέλη κυκλοφορία από το 2026, ικανοποιώντα έτσι την παράλογη για του οικονομικά ευάλωτου πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλουν να κατανοήσουν ότι οι περισσότεροι των Ελλήνων δεν διαθέτουν το απαραίτητο πορτοφόλι για να αγοράσουν τα νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δεν το κάνουν επίτηδε να μένουν με τα παλιά σαραβαλάκια του. Να το πιστέψουν στι Βρυξέλλε και στο Μαξίμου πω αν όλοι οι Έλληνε είχαν του 10.000 και 20.000 μισθού που παίρνουν οι ίδιοι κάθε μήνα, δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα να αγοράσουν τα καλύτερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην αγορά. Η Ελλάδα, λοιπόν, μετά και τι πρόσφατε ευρωπαϊκέ οδηγίε για την περιβαλλοντική νομοθεσία, έχει θέσει υποσυζήτηση την επιβολή ενό νέου τέλου στα οχήματα μεγαλύτερη ηλικία. Σύμφωνα με τι πληροφορίε, τα οχήματα που θα επηρεαστούν άμεσα θα είναι κυρίω εκείνα με ηλικία ανά των 10 ετών, με στόχο την απομάκρυνση των πιο ρηπογόνων οχημάτων από του δρόμου. Η αυξημένη τιμή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν επιτρέπει σε μεγάλη μερίδα των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων να προβούν σε μια τέτοια δραστική και κοστοβόρα αλλαγή, αν και θα το ήθελαν. Με λίγα λόγια, κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να τιμωρήσουν του φτωχού γιατί είναι φτωχοί.